Ιστορία Τετάρτης Δημοτικού, Ενότητα Δεύτερη Αρχαϊκά Χρόνια και κεφάλαιο 14ο και τελευταίο κεφάλαιο της Ενότητας, ο Κλισθένης θεμελιώνει τη Δημοκρατία. Σε αυτό το κεφάλαιο θα μιλήσουμε για έναν σπουδαίο πολιτικό αρχηγό της αρχαίας Αθήνας, τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης, τον Κλισθένη. Ο Κλισθένης ήταν ένας πολιτικός με δημοκρατικές ιδέες. Πίστευε πάρα πολύ ότι την εξουσία θα πρέπει να την ασκεί ο λαός, η εκκλησία του Δήμου, όπως λεγόταν τότε. Και γι' αυτό ήταν πολιτικός εξόριστος τα χρόνια που τύρανος στην Αθήνα ήταν ο Πισίστρατος, επειδή δεν συμφωνούσε με τις πολιτικές ιδέες του Πισίστρατου, ότι δηλαδή αυτός θα πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις. Πίστευε ότι τις αποφάσεις πρέπει να τις παίρνει ο λαός, είχε δημοκρατικές ιδέες. Όταν λοιπόν πέθανε ο Πισίστρατος και την εξουσία, μάλλον πριν πεθάνει ο Πισίστρατος, είπε να επιστρέψουν οι πολιτικοί αντίπαλοι και μαζί, αυτοί που είχαν διαφορετικές δηλαδή πολιτικές ιδέες, και μαζί επέστρεψε και ο Κλισθένης. Οι Αθηναίοι δεν δέχτηκαν την εξουσία να την αναλάβει ο γιος του Πισίστρατου, ο Ιππίας, και να γίνει τύραννος στην Αθήνα, και έτσι την εξουσία την αναλαμβάνει ο Κλισθένης, που ήταν αρχηγός της Δημοκρατικής Παράταξης. Αυτός ήθελε λοιπόν να αλλάξει τα πράγματα, ήθελε να θεμελιώσει τη δημοκρατία στην Αθήνα και πήρε κάποιες πρωτοβουλίες. Κατάλαβε ότι δεν είναι καλό να είναι χωρισμένη η Αθήνα, ο αθηναϊκός λαός, σε πλούσιους και φτωχούς. Έτσι τους χώρισε σε 10 φυλές. Σε κάθε φυλή υπήρχαν και πλούσιοι μέσα και φτωχοί. Και όλοι οι πολίτες είχαν τα ίδια δικαιώματα. Είτε ήταν πλούσιοι, είτε ήταν φτωχοί. Έτσι λοιπόν η Αθήνα χωρίστηκε σε 10 φυλές. Κάθε φυλή θα μπορούσε να διαλέξει έναν στρατηγό και 50 βουλευτές. Έτσι λοιπόν η Αθήνα απέκτησε 10 από 10 φυλές 10 στρατηγούς και 50 επί 10 500 βουλευτές. Έτσι οι Αθηναίοι ένιωσαν ότι είχαν όλοι τα ίδια δικαιώματα, αφού πλέον την εξουσία την είχαν όχι οι πλούσιοι, αλλά τη μοιράζονταν την εξουσία, την πολιτική, οι 10 φυλές. Και η κάθε φυλή είχε ίσα δικαιώματα με την άλλη και ο κάθε πολίτης μέσα στη φυλή, στην κάθε φυλή ήταν είτε πλούσιος είτε φτωχός και αυτός είχε τα ίδια δικαιώματα. Έτσι λοιπόν οι Αθηναίοι είχαν εκλέξει έναν στρατηγό και 50 βουλευτές, 500 βουλευτές. Είχαμε λοιπόν τη Βουλή των 500 στην Αθήνα, η οποία ποιο ήταν το έργο της, να συζητάει και να προετοιμάζει τα θέματα και τους νόμους που θα συζητιούνταν στην Εκκλησία του Δήμου, στη συγκέντρωση δηλαδή όλων των Αθηναίων, όλων των πολιτών των Αθηναίων, αυτή ήταν η Εκκλησία του Δήμου. Η Βουλή λοιπόν προετοιμάζει τα θέματα τα οποία θα συζητήσει η Εκκλησία του Δήμου, και την πραγματική εξουσία στην αρχαία Αθήνα την είχε η Εκκλησία του Δήμου. Δηλαδή η Εκκλησία του Δήμου ήταν όλος ο λαός, όλοι οι Αθηναίοι πολίτες οι οποίοι μαζεύονταν, αυτό σημαίνει εκκλησία, σημαίνει συγκέντρωση, συγκεντρώνονταν λοιπόν όλος ο λαός, συζητούσε και ψήφιζε τους νόμους. Ο καθένας είχε δικαίωμα να σηκωθεί και να μιλήσει και να πει την άποψή του στη συγκέντρωση του Δήμου, στη συγκέντρωση του λαού, στην Εκκλησία του Δήμου. Και αφού λοιπόν συζητούσαν καλά τα θέματα, ψήφιζαν και έπαιρναν τις αποφάσεις για τα σημαντικά θέματα της πόλης. Και από αυτό καταλαβαίνουμε ότι πλέον η εξουσία βρίσκεται στον λαό. Η εξουσία βρίσκεται στην Εκκλησία του Δήμου και αυτή παίρνει τις μεγάλες αποφάσεις που αφορούν τη ζωή στην Αθήνα. Και όλες αυτές οι αλλαγές και το νέο πολίτευμα έτσι όπως θεμελιώθηκε το δημοκρατικό στηρίζονται στον σπουδαίο αυτό πολιτικό, τον Κλισθένη. Γι' αυτό και λέμε και ότι ο Κλισθένης στην ουσία ήταν ο θεμελιωτής της δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα. Θεμελίωσε ένα πάρα πολύ σπουδαίο πολίτευμα, τη δημοκρατία, την οποία μετά
από την αρχαία Αθήνα, την πήρανε και σε όλο το σύγχρονο κόσμο. Είναι ένα πολίτευμα το οποίο είναι το πιο δίκαιο πολίτευμα για τη διακυβέρνηση των κρατών. Αυτό το σπουδαίο μάθημα θα κάνουμε στο κεφάλαιο αυτό, και για αυτό το σπουδαίο δημοκρατικό πρόσωπο, τον Κλισθένη και τις αλλαγές τις οποίες έφερε στην αρχαία Αθήνα, θα μιλήσουμε στο σημερινό μάθημα. Πώς χώρισε δηλαδή τους πολίτες σε 10 φυλές με ίσα δικαιώματα. Κάθε φυλή εξέλεγε έναν στρατηγό και 50 βουλευτές. Πώς η Βουλή των 500 προετοίμαζε τα θέματα τα οποία συζητούσαν στην Εκκλησία του Δήμου και έπαιρναν τις αποφάσεις για τα θέματα της πόλης. Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθεις ποιος ήταν ο Κλισθένης που θεμελίωσε το δημοκρατικό πολίτευμα στην αρχαία Αθήνα, πώς η Αθήνα χωρίστηκε σε 10 δήμους και τι αρμοδιότητες είχε ο κάθε δήμος, πώς εκλέγονταν οι 10 στρατηγοί και οι 500 βουλευτές, η Βουλή των 500, τι αρμοδιότητες είχε η Βουλή των 500, τι ήταν η Εκκλησία του Δήμου και πώς έπαιρνε τις αποφάσεις, πώς το δημοκρατικό πολίτευμα έφερε την ηρεμία στην πόλη της Αθήνας. Διαβάζουμε. Ο Κλισθένης θεμελιώνει τη δημοκρατία. Οι Αθηναίοι έδιωξαν τον Ιππία και την εξουσία ανέλαβε ο Κλισθένης, ο αρχηγός της δημοκρατικής παράταξης. Ο Κλισθένης διέρεσε τους Αθηναίους σε 10 φυλές και φρόντισε όλοι να έχουν ίσα δικαιώματα. Τη μεγαλύτερη εξουσία είχε η Εκκλησία του Δήμου. Αυτά θα δούμε στο σημερινό μάθημα. Πως οι Αθηναίοι έδιωξαν τον τύρανο Ιππία, ανέλαβε την εξουσία ο Κλισθένης, που ήταν αρχηγός της δημοκρατικής παράταξης, και χώρισε την Αθήνα σε 10 φυλές που ο καθένας είχε τα ίσα δικαιώματα, και έδωσε τη μεγαλύτερη εξουσία στην Εκκλησία του Δήμου, δηλαδή στη συγκέντρωση των Αθηναίων πολιτών. Ο Κλισθένης αναλαμβάνει την εξουσία. Ο Κλισθένης, όσο υπήρχε στην Αθήνα το τυραννικό πολίτευμα, ζούσε εξόριστος. Γύρισε πίσω όταν ο Πισίστρατος, λίγο πριν πεθάνει, επέτρεψε να γυρίσουν στην Αθήνα οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Στη συνέχεια, ο Κλισθένης ανέλαβε την εξουσία και έκανε μεγάλες αλλαγές. Όσο στην Αθήνα επικρατούσε το τυραννικό πολίτευμα, δηλαδή ο τύρανος Πισίστρατος είχε την εξουσία, ο Κλισθένης έφυγε επειδή διαφωνούσε μαζί του και πήγε στην εξορία. Ο Πισίστρατος όμως πριν πεθάνει επέτρεψε να γυρίσουν πίσω οι πολιτικοί του αντίπαλοι, αυτοί που είχαν δηλαδή διαφορετικές πολιτικές ιδέες, και γύρισε και ο Κλισθένης. Ανέλαβε λοιπόν την εξουσία επειδή δεν ήθελαν οι Αθηναίοι το γιο του Πισίστρατου τον Ιππία, και όταν ανέλαβε την εξουσία έκανε μεγάλες αλλαγές για να θεμελιώσει το δημοκρατικό πολίτευμα. Οι 10 φυλές, θέλοντας να σταματήσει τις συγκρούσεις στην πόλη, χώρισε τους πολίτες σε 10 φυλές. Τα μέλη κάθε φυλής προέρχονταν από όλες τις τάξεις της κοινωνίας. Οι Αθηναίοι δεν χωρίζονταν πια σε πλούσιους και φτωχούς που κατοικούσαν σε πλούσιες ή φτωχές περιοχές. Όλοι είχαν ίσα δικαιώματα. Κάθε φυλή εξέλεγε έναν στρατηγό και 50 βουλευτές. Κατάλαβε λοιπόν ο Κλισθένης ότι για να σταματήσουν οι συγκρούσεις θα έπρεπε όλοι οι πολίτες να έχουν τα ίδια δικαιώματα, και όχι να έχουν περισσότερα δικαιώματα οι πλούσιοι από τους φτωχούς. Έτσι λοιπόν χώρισε την Αθήνα σε 10 φυλές, και σε κάθε φυλή υπήρχαν μέσα και πλούσιοι και φτωχοί. Την εξουσία λοιπόν τώρα δεν την είχαν οι πλούσιοι, αλλά την είχαν οι 10 φυλές που περιλάμβανε μέσα και πλούσιους και φτωχούς, και όλοι είχαν τα ίσα δικαιώματα ανεξάρτητα της οικονομικής τους κατάστασης. Κάθε φυλή λοιπόν εξέλεγε έναν στρατηγό και 50 βουλευτές.
Την εξουσία λοιπόν την είχαν οι φυλές, αυτές εξέλεγαν από έναν στρατηγό και η Αθήνα είχε 10 στρατηγούς και από 50 βουλευτές και η Αθήνα είχε 500 βουλευτές. Συνεχίζουμε. Η Βουλή των 500. Η Βουλή των 500, όπως ονομάστηκε, ως έργο της είχε να προετοιμάσει τα θέματα που θα συζητούνταν στην Εκκλησία του Δήμου. Στη συνέλευση αυτή έπαιρναν μέρος όλοι οι Αθηναίοι πολίτες. Εκεί ψήφιζαν τους νόμους, συζητούσαν και αποφάσισαν για τα μεγάλα θέματα της Αθήνας. Όλοι μπορούσαν να πάρουν το λόγο και να πούν τη γνώμη τους. Η Βουλή των 500 λοιπόν προετοίμαζε τα θέματα τα οποία θα συζητούσαν στην Εκκλησία του Δήμου. Στην Εκκλησία του Δήμου συμμετείχαν όλοι οι Αθηναίοι πολίτες, μπορούσαν να πάρουν το λόγο όλοι και να πούν τη γνώμη τους και στη συνέχεια ψήφιζαν και έπαιρναν τις αποφάσεις. Ηρεμία στην πόλη. Η Αθήνα στο μεταξύ είχε μεγαλώσει. Στην πόλη είχαν εγκατασταθεί και πολλοί ξένοι που ασχολούνταν με το εμπόριο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν διαφορές μεταξύ τους, ούτε είχαν πάρει μέρος στις συγκρούσεις που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Για πολλά χρόνια επικράτησε στην πόλη ηρεμία. Δίκαια λοιπόν ονομάστηκε ο Κλισθένης θεμελιωτής της δημοκρατίας. Η Αθήνα μεγάλωσε, ήρθαν και πάρα πολλοί ξένοι και εγκαταστάθηκαν οι οποίοι ασχολούνταν με το εμπόριο. Αυτοί οι ξένοι δεν είχαν διαφορές μεταξύ τους, ούτε είχαν πάρει μέρος στις συγκρούσεις που είχαν γίνει για πολιτικά θέματα στο παρελθόν, ήταν ειρηνικοί άνθρωποι και στην πόλη είχε επικρατήσει ηρεμία επειδή όλοι ένιωθαν ότι είχαν τα ίδια δικαιώματα, ακουγόταν η γνώμη τους και μπορούσαν να πούνε αυτό το οποίο πίστευαν και έπαιρναν δίκαια όλοι μαζί τις αποφάσεις και έτσι η δημοκρατία έφερε μια μεγάλη ηρεμία στην πόλη της Αθήνας. Δίκαια λοιπόν ο Κλισθένης θεωρήθηκε θεμελιωτής της δημοκρατίας, ότι αυτός βοήθησε πάρα πολύ στο να επικρατήσει η δημοκρατία στην πόλη της Αθήνας και ως αποτέλεσμα να έρθει και η ειρήνη και να σταματήσουν οι συγκρούσεις. Ένα ωραίο παράθεμα πως γινόταν ο στρακισμός. Τι ήταν ο στρακισμός μας λέει? Ένα κομμάτι πυλού από κάποιο αγγείο λοιπόν έσπαγαν και γράφανε ένα όνομα. Το όνομα αυτό ήταν κάποιου που τον υποπτεύονταν ότι είχε αποκτήσει πάρα πολύ δύναμη και ίσως να γινόταν τύραννος και να κατέληγε κατά αυτόν τον τρόπο το δημοκρατικό πολίτευμα. Αν κάποιον λοιπόν τον υποπτεύονταν ότι ήθελε να καταλύσει το δημοκρατικό πολίτευμα, έγραφαν το όνομά του σε ένα κομμάτι πυλό, σε ένα όστρακο όπως το έλεγαν, και όταν μαζεύονταν πάρα πολλά όστρακα τον έδιωχναν από την πόλη για 10 χρόνια στην αρχή και μετά για 5. Για να διαβάσουμε. Κάθε Αθηναίος που ψήφιζε έπαιρνε ένα κομμάτι κεραμίδι. Πάνω σε αυτό έγραφε το όνομα του πολίτη εκείνου που πρέπει κατά τη γνώμη του να φύγει από την πόλη. Μετά το έριχνε σε ένα σημείο της αγοράς που ήταν γύρω-γύρω φραγμένο με κάγκελα. Οι άρχοντες στην αρχή μετρούσαν όλα τα κεραμίδια για να δουν πόσα είναι. Έπρεπε να μην είναι λιγότερα από 6.000. Αν ήταν λιγότερα, δεν γινόταν ο στρακισμός. Έπρεπε 6.000 άτομα δηλαδή να αποφασίσουν να διώξουν κάποιον στην εξορία, επειδή κινδύνευε από αυτόν η δημοκρατία. Στη συνέχεια ξεχώριζαν τα κεραμίδια ανάλογα με το όνομα που ήταν γραμμένο σε αυτά. Όποιος συγκέντρωνε τα πιο πολλά κεραμίδια έφευγε από την Αθήνα για 10 χρόνια χωρίς όμως να χάσει την περιουσία του. Ο λαός στο δημοκρατικό πολίτευμα σήμερα μπορεί να εκφράσει με την ψήφο του τη θέλησή του και την απόφασή του για πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως την παλιά αρχαία Αθήνα με το μέτρο του οστρακισμού. Σήμερα με την ψήφο μας εκφράζουμε τη θέλησή μας, τότε με τον οστρακισμό μπορούσαν να διώξουν κάποιον το οποίο το θεωρούσαν επικίνδυνο για το πολίτευμα το δημοκρατικό το οποίο είχε επικρατήσει στην Αθήνα, με βέβαια θεμελιωτή τον Κλισθένη. Διαβάζουμε και το παράθυμα 2, η ταυτότητα του αρχαίου Αθηναίου. Ποια ήταν η ταυτότητα, τι έγραφε πάνω? Έγραφε το όνομά του, το όνομα του πατέρα του και το δήμο από τον οποίο κατάγονταν. Ο Κλισθένης χώρισε τους Αθηναίους, τους κατοίκους της Αττικής, σε 10 φυλές
και 100 δήμους. Κάθε δήμος είχε το δήμαρχό του, το ταμείο του και καταλόγους στους οποίους ήταν γραμμένα τα ονόματα των πολιτών. Αν κάποιος μετακόμιζε και πήγαινε να μείνει αλλού, δεν άλλαζε δήμο. Ούτε αυτός ούτε τα παιδιά του, όπως γινόταν σήμερα. Κάθενας λοιπόν ανήκε σε έναν δήμο και για όλη τη ζωή. Οι νέοι εγγράφονταν στο ληξιαρχείο, Μητρό Αρένων του Δήμου, σε έναν κατάλογο δηλαδή του Δήμου, όταν συμπλήρωναν τα 18 τους χρόνια. Έτσι γίνονταν Αθηναίοι πολίτες και χρησιμοποιούσαν ως στοιχεία της ταυτότητάς τους το όνομά τους, το όνομα του πατέρα τους και το όνομα του Δήμου τους. Παράδειγμα, Θουκυδίδης, όνομα, Ολόρου, όνομα πατέρα, Αλιμούσιος, όνομα Δήμου. Σοκράτης, Σοφρονίσκου, Αλοπεκήθεν. Αριστόβουλος Ξανθίπου Αθηναίος. Αυτή ήταν η ταυτότητα του αρχαίου Αθηναίου. Όνομα, το δικό του, το όνομα του πατέρα του και το δήμο τον οποίο ανήκε. Και αυτά εδώ πέρα είναι τα αγάλματα τα οποία βρίσκονταν στην αγορά της Αθήνας. Παρίσταναν 10 μυθικούς ήρωες, από τους οποίους πήρε και το όνομά της κάθε μία από τις 10 φυλές των Αθηναίων. Ακόμα, να δούμε τι μας λέει το βιβλίο. Ο εξόριστος είναι αυτός που καταδικάζεται να ζήσει μακριά από την πατρίδα του, στην εξορία δηλαδή. Πολιτικοί αντίπαλοι, έτσι λέγονται αυτοί που ανήκουν σε διαφορετικά κόμματα τα οποία αγωνίζονται να πάρουν την εξουσία. Και στην Αθήνα υπήρχαν διαφορετικές πολιτικές ιδέες και κάποιοι Αθηναίοι ήταν πολιτικοί αντίπαλοι με άλλους. Ωραία, από όσα είπαμε θυμάμαι. Ο Κλισθένης ήταν ο αρχηγός της Δημοκρατικής Παράταξης και όταν επέστρεψε από την εξορία πήρε την εξουσία από τον τύρανο Ιππία, το γιο του Πισίστρατου. Χώρισε τους Αθηναίους σε 10 φυλές. Κάθε φυλή είχε και πλούσιους και φτωχούς και έδωσε σε όλους ίσα δικαιώματα. Κάθε φυλή έκλεγε ένα στρατηγό και 50 βουλευτές. Η Βουλή των 500 προετοίμαζε τα θέματα που θα συζητούσε η Εκκλησία του Δήμου. Στην Εκκλησία του Δήμου έπαιρναν μέρος όλοι οι Αθηναίοι πολίτες. Καθένας μπορούσε να μιλήσει και να υποστηρίξει τη γνώμη του. Στο τέλος ψήφιζαν και έπαιρναν τις αποφάσεις για τα μεγάλα θέματα. Με την επικράτηση της δημοκρατίας επήλθε η ειρήνη στην πόλη. Αν υποψιάζονταν ότι κάποιος ήθελε να καταλύσει τη δημοκρατία, τον εξόριζαν από την πόλη με τον οστρακισμό.